Με τη βοήθεια του Θεού, αδερφοί μας, και του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου και της Παναγίας μας, η οποία πάντοτε πρεσβεύει υπέρ ημών, συνεχίζουμε τα κηρύγματα που αφορούν την παρούσα ζωή, την ζωή του καθενός ανθρώπου και τα γεγονότα τα οποία μας περιβάλλουν καθεκά στην ημέρα. Κηρύγματα τα οποία ζωντανεύουν μέσα μας την ζωή μας και τι θέλει ο Θεός από εμάς και τι εμείς πράττουμε. Προτού όμως εισέλθουμε στο Θείο Κήρυγμα, ήθελα να σας υπενθυμίσω ένα πράγμα το οποίο οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν. Καταγόμεθα από έναν λαόν βάρβαρον, πας μη πιστεύων εις Χριστόν και τούτων εσταυρωμένων, βάρβαρος εστί. Μεταξύ δε των βαρβάρων λαών υπήρχαν και οι Έλληνες, οι οποίοι Έλληνες εζούσαν μέσα εις το σκότος, το βαθύ σκότος, και αυτό το σκότος διέλυσε μόνον ο Λόγος του Θεού, όταν ευδόκησεν ο Θεός και έστειλεν εις την Ελλάδα τον Απόστολο των Εθνών, τον Παύλον. Όταν ήρθε ο Παύλος στην Ελλάδα για να κηρύξει το Λόγο του Θεού, έφτασε και σε αυτόν τον τόπο τον οποίο κατοικούμε εμείς σήμερα, που ονομάζεται Αθήνα, και επερπατούσε μέσα σε αυτή την πόλη και την έβρε, λέγει, κατίδωλον, γεμάτη είδωλα, και εις κάθε λίγο τόπο, όπως είναι ακριβώς αυτή τη στιγμή η Εκκλησία του Χριστού, η οποία σε κάθε λίγο τόπο υπάρχει μία εκκλησία για να υμνείται ο Θεός ο αληθινός και να λατρεύεται ο Θεός ο αληθινός, τότε υπήρχαν είδωλα, θεοί δηλαδή. Αυτός ο λαός ελάτρευε το δωδεκάδε θεόν του Ολύμπου. Τι ήσαν αυτοί οι θεοί? Ήσαν θεοί οι οποίοι ευρίσκονται με την αδυναμία του κόσμου τότε. Ας πάρουμε μερικά παραδείγματα. Η Μέθυση είχαν τον θεόν Βάχων, ο οποίος θεός ήταν αρχηγός των μεθύσων ανθρώπων, των ανθρώπων οι οποίοι έτρωγαν και έπιναν και μέθυον, και μετά μέσα στα βουνά έτρεχαν και ασχημονούσαν και αμάρταναν. Ήσαν λαός ναυτικός, λαός ο οποίος είχε την θάλασσα ως μέσο διασυγκοινωνία τότε, και ήταν ο λαός αυτός αγαπητός προς την θάλασσα, και έβρε τότε τον θεόν Ποσειδώνα, ο οποίος εβοηθούσε αυτόν τον λαόν. Ελάτρευαν τον Ποσειδώνα. Μεταξύ δε των άλλων είχαν και έναν θεόν τον οποίον ελάτρευαν με την αδυναμία των, και είχαν ως επικεφαλής των θεών αυτών, ο οποίος επειδή ήταν σαρκικός θεός, ευρήκαν την Αφροδίτη, την οποία παρουσίαζαν γυμνή και ικανοποιούσαν τας ορέξεις του σώματος και της αμαρτίας. Η Αφροδίτη λοιπόν ήταν η θεά της σαρκός, η Δήμητρα ήταν θεά της γης, ο Ερμής ήταν ο θεός ο οποίος έτρεχε για να βοηθήσει, και άλλοι θεοί τους οποίους είχαν ως αδυναμία των. Εχθές αυτός ο λαός έδωκε ενδείγματα ότι θέλει να επιστρέψει πίσω σε αυτούς τους ειδωλολατρικούς χρόνους, και ελάτρευσε εχθές θεόν σαρκός. Έβλεπες αυτό τον κόσμο όλων αγαναχτισμένων να τρέχει για να προφθάσει κάτι, να πάρει, λέγει, για την ερωμένη του. Και δεν έφθανε τούτο, έφτασαν αυτοί οι δημοσιογράφοι
να φτάσουν και στα νήπια, στα παιδιά των 5 ετών και να τα ερωτούν, είσαι ερωτευμένος? Ναι, να απαντά το μικρό χωρίς να ξέρει τι λέγει. Εγώ, λέγει, τα έφτιαξα με δυο. Πού την άκουσαν τη φράση αυτήν, έφτιαξα με δυο? Κάποιος θα του την είπε, κάπου θα την άκουσε, ή από τον πατέρα του, ή από τη μητέρα του, ή από το άλλα τα πιτσιρίκια τα οποία παίζει μαζί τους, ή από τη βρωμερά τηλεόραση, την ακάθαρτον, των στάβλων αυτών του Αυγίου, ο οποίος παρασύρει ψυχές ο διάβολος στην κόλαση. Και σας είπα και σας επαναλαμβάνω και σας παρακαλώ, μην ακούετε τίποτε άλλο εκτός από τα ειδήσεις τα οποία σήμερα θα αναγκασμένοι να γνωρίζουμε. Πρέπει να γνωρίζουμε τι γίνεται ο κόσμος. Γι' αυτόν τον λόγο σας παρακαλώ θερμώς, κλείνετε αυτό το κουτί και μην το αφήνετε ανοιχτό για να σας δίδει από εκεί όλη τη βρωμιά και την ακαθαρσία η οποία μολύνει την ψυχή. Σας ανέφερα εις ένα κήρυγμα της Κυριακής, όσοι παρακολουθούν τα κηρύγματα εις τον Άγιο Γεώργιον, ότι οι μισοί άνθρωποι της Ελλάδος είναι δαιμονισμένοι και οι μισοί εδαιμονίστησαν μετά από εκείνες τις τηλεοράσεις που έβγαλαν στον αέρα και άνοιξαν ο κόσμος τα τηλεοράσεις για να δει τη μαγεία, και όλος ο κόσμος έμεινε ξηρός επάνω στις τηλεοράσεις, διότι εισήλθαν οι διαβόλοι μέσα στην οικογένεια και εδαιμόνισαν όλη την οικογένεια και παρακαλούσαν έπειτα να τους διώξουν τους δαιμόνους, αλλά οι δαίμονες δεν έφυγαν. Εδαιμονίστε ως εκ τούτου ολόκληρος η Ελλάς και αλίμονο και τρισαλίμονο. Πώς θα ξηδαιμονιστεί αυτός ο κόσμος? Πώς θα φύγουν οι δαίμονες από πάνω? Και αν θέλετε να παρακολουθήσετε την αλήθεια του λόγου του αληθές, περπατάτε στους δρόμους και θα δείτε ο ένας να κινείται παραδόξως, ο άλλος να περπατά και να σταματά, ο άλλος να βλέπει δεξιά και αριστερά, ο άλλος να βρίσκεται σε μια αγωνία και να τρέχει, ο άλλος να μονολογεί μόνος του, ο άλλος να χτυπά τον αέρα με τους γρόθους του, ο άλλος να χτυπιέται δεξιά και αριστερά. Και αν πάει μέσα στα γραφεία θα τους δεις όλους να είναι δαιμονισμένοι, όλοι να βλασφημούν το Χριστόν και την Παναγία μας. Δαιμονισμός λοιπόν πέρα για πέρα και κατάκτηση του Αντιχρίστου. Ο Αντίχριστος κατέλαβε την κοινωνία. Θέλουν να δουν τον Αντίχριστο, θα τον δουν και αυτό. Θα έρθει η στιγμή που θα τον δουν. Διότι άλλοι κοροϊδεύουν, άλλοι εμπέζουν, άλλοι λέγουν ότι είναι για τους καθυστερημένους τα λόγια αυτά και ούτω καθεξής. Δικαίωμά τους. Εμείς οι πιστοί το λοιπόν να έχουμε υπόψη μας ότι το εχθεσινό γεγονός ήταν ένα ειδωλολατρικό γεγονός. Και δεν έμεινε δυστυχώς κανείς ο οποίος να μην συμμετείχε σε αυτές τις καταστάσεις, ημιμόνων οι έχοντες φόβων Θεού, εκείνοι οι οποίοι αγαπούν τον Θεό. Οι άλλοι όλοι έτρεχαν για να χορτάσουν την σάρκαν και την αμαρτία, διότι ήταν εχθές, λέγει, η ημέρα του έρωτος, δηλαδή της Αφροδίτης. Η ημέρα του Βαλεντίνου έτρεξα στις εγκυκλοπαιδίες τις οποίες έχω και παρακολούθησα τα σοβαρά εγκυκλοπαιδίες για να έβρω το όνομα Βαλεντίνος, και δεν υπάρχει τέτοιο όνομα. Είναι εφεύρημα του Πάπα. Ο Πάπας το μετέδωσε με τα ταχύτητος φοβεράς στην Ορθοδοξία, και εκείνοι οι οποίοι αγκάλιασαν αυτό το πράγμα δεν είναι οι Σέρβοι οι οποίοι πολεμούν με την ψυχή στο στόμα εναντίον του Αντιχρίστου, αλλά οι Έλληνες οι οποίοι τρώγουν και πίνουν και αμαρτάνουν κάθε καστινή ημέρα. Αυτοί αγκάλιασαν την εχθεσινή ημέρα. Αν ήταν όμως ένας πόλεμος εδώ, θα έβλεπα πως θα έτρεχαν να υμνήσουν τη σάρκα. Ο Θεός να φυλάει και να μην δώσει μια τέτοια δοκιμασία, για να δω εγώ πού θα πήγαιναν όλοι αυτοί. Οπωσδήποτε. Ήρθε ο Πανάγαθος Θεός να μας ελέησει. Βαλεντίνος, το λοιπόν. Η ημέρα, λέγει, του έρωτος. Και δεν έμεινε κανείς, ούτε δημοσιογράφοι, ούτε τηλεοράσεις, ούτε ραδιόφωνα, ούτε τίποτε που να μην αναφέρει αυτό το όνομα της αμαρτίας, Βαλεντίνος, ανύπαρκτο όνομα. Ανύπαρκτο, δεν υπάρχει. Το εφεύρενε ο διάβολος και το έβαλε και το άρπαξαν οι Έλληνες πρώτοι. Δώσε, Θεέ μου, φώτιση σε αυτόν τον κόσμο σου, ο οποίος
περιγράφει ακριβώς όσα είπες, κύριε μου. Τι είπες, Θεέ μου? Είπες, όταν θα έρθω να κρίνω τον κόσμο, ο κόσμος θα είναι όλο σάρκα. Έτσι μας είπε ο Θεός μου. Είναι το δείγμα του τέλους του κόσμου. Ο κόσμος σάρκα. Θα μελισμονήσει, λέγει, ο κόσμος, όπως μελισμόνησαν και όταν έστειλα τον κατακλυσμό, η οργή μου έφτασε στο αποκόρυφο, λέει ο Θεός. Δεν άντεξα πλέον και είπα ότι αυτόν τον κόσμο που δημιούργησα, αυτόν θα τον καταστρέψω, και τον κατέστρεψα, λέγει ο Θεός. Και όταν θα ξανάρθω, λέγει, να κρίνω τον κόσμο, πάλι ο κόσμος θα είναι όλος σάρκα. Σάρκα. Αυτή η σάρκα. Σάρξ, πλάξ, βλάξ. Αυτό το οποίο σας ξαναείπα και το ερμήνευσα. Όσοι το θυμίστε να το επαναφέρετε στη μνήμη σας. Αυτός ο κόσμος της αμαρτίας, της σαρκός, τρώει, πίνει και αμαρτάνει. Ουδέν έτερο, δεν τον ενδιαφέρει τίποτα. Αλλά τούτο θα μας το περιγράψει περισσότερον το πρόσωπο το οποίο έχουμε και παρακολουθούμε. Ο στρατής, ο οποίος αφού επολέμησε τους δαίμονας μέσα στο διαβολόρεμα, εξήλθεν από εκείνο το δάσος, επροχώρησε και βρήκε τον δαίμονα μεταμορφωμένον ενώπιον του. Γέρον ασκητής ο δαίμονας, ο οποίος καθυστέρησε τον στρατή για να φτάσει στον προορισμό του. Ποιος ήταν ο προορισμός? Έπρεπε οπωσδήποτε να φτάσει στην βασιλοπούλα, η οποία έφερε το όνομα Ζωή και εξεψυχούσε. Όσοι δεν γνωρίζουν και όσοι δεν ήκουσαν περί αυτού, ανακεφαλαιώνω με δύο λόγια. Ο στρατής ήταν φτωχός άνθρωπος, αλλά πιστός στον Θεό, και θέλησε να φύγει από το σπίτι του να έβρει δουλειά στην πόλη για να ζήσει. Έπεσε μέσα σε ένα διαβολόρεμα, άκουσε τους διαβόλους που συζητούσαν και έδιδαν όλοι αναφοράν στον Βελζεβεούλ, και άκουσε από τον δαίμονα ότι παρέσυρεν και χτύπησε τη βασιλοπούλα και την οδήγησε στον θάνατο, και μόνο ένα μέσο, μόνο ένα πράγμα υπήρχε, ένα μυστικό υπήρχε για να ζήσει. Το μυστικό αυτό ήταν το Χριστονέρι από το Χριστοχώρι, ή όπως το λέγουμε σήμερα αγίασμα, το οποίο έβγαινε από την εικόνα του Χριστού στο χωριό εκείνο, όπου έπαιρνε ο κόσμος από αυτό το αγίασμα και θεραπεύεται. Και είπε ο δαίμονας ότι μόνον αυτό, λέγει, θα τη θεραπεύσει. Το άκουσε ο στρατής και τρέχει τώρα για να πάρει το Χριστονέρι αυτό, για να το δώσει στη βασιλοπούλα για να ζήσει. Αφού βγήκε από το φαράγγινο στρατής, ευρέθη μέσα σε μια ωραία κοιλάδα. Εκεί απάντησε έναν ποιμέναν με τα πρόβατά του. Δια κάθε ενδεχόμενον, ο στρατής, επειδή ήταν προηγουμένως χτυπημένος από τον δαίμονα, διότι άλλοτε εις μίαν φάση ενεφανίστη ως φίδι, εις άλλην φάση ως αγριόχειρος, εις άλλην ως τίγρης, εις άλλην ως λύκη, εις άλλην ως ασκητής, μόλις είδε τον ποιμέναν από μακριά ο στρατής, για καλό και για κακό, λέγει, ας τον σταυρώσει. Τον εσταύρωσε λοιπόν με το Ευαγγέλιο το οποίο κρατούσε επάνω του, και σας είπα ότι αυτό το Ευαγγέλιο θα σας το φέρω να το έχετε. Εφέραμε λίγα, θα φέρουμε κι άλλα να κρατείτε επάνω σας, και όσοι καπνίζουν να σταματήσουν το τσιγάρο, και στην θέση που βάζουν το πακέτο το τσιγάρο που είναι η καρδούλα τους, εκεί να βάλουν το Ευαγγέλιο και να πατήσουν το τσιγάρο χάμω και να μην το ξαναβάλουν στο στόμα τους, διότι είναι το λιβάνι του διαβόλου. Και όποιος καπνίζει δεν μπορεί να κοινωνήσει. Να το ξέρετε αυτό. Θα πάει στον άλλο κόσμο με το τσιγάρο, αλλά όχι με τον Χριστό. Απαγορεύεται αυστηρότατα όποιος καπνίζει να κοινωνήσει. Αφού εσταύρωσε τον βοσκόν και είδαν ότι δεν έπαθε τίποτε, αλλά έμεναν στη θέση του όπως ήταν, μάλιστα ο βοσκός αισθάνθηκε μία ενέργεια της Θείας Χάριτος και έκαμε το σταυρό του, ενώ τα πρόβατά του άνοιξαν το στοματάκι τους και εμίλησαν με ευχαρίστηση. «Χριστέ μου», είπε ο στρατής όταν το είδε αυτό, «μεγάλης η χάρης και η δύναμης». Αφού επλησίασε λοιπόν τον ποιμέναν, του είπε «καλημέρα βοσκέ», του λέγει. «Καλή σου ημέρα, αδερφέ», απήντησε εκείνος. «Πηγαίνουν από εδώ στο Χριστοχώρι?»
Μάλιστα από αυτό το μονοπάτι, του λέει. Είναι μακριά, ερωτά ο στρατής. Μία ώρα επάνω σε εκείνο το λόφο. Άκου την καμπάνα, σημαίνει, χτυπά τώρα αυτή τη στιγμή είναι η καμπάνα. Αυτό το σημείο της καμπάνας, τι είναι, αδερφοί μου? Όταν χτυπάει η καμπάνα την Κυριακή ημέρα, σας παρακαλώ, μόλι χτυπήσει η καμπάνα, μη μένει κανείς στο κρεβάτι. Πρώτο. Δεύτερο, μην εργάζεται. Και τρίτο, μην τρέχει με το αυτοκίνητο δεξιά και αριστερά έως ότου να τελειώσει η Θεία Λειτουργία. Τούτα τα τρία να τα έχετε πάντοτε υπόψη. Διότι εκείνος ο οποίος χτυπάει καμπάνα και κοιμάται, ο διάβολος μεταβάλλει το κρεβάτι σε κάρβουνα αναμένα, λέγει ο Άγιος Αντώνιος. Και αντί να κοιμάσαι στο κρεβάτι τη στιγμή εκείνη, κοιμάσαι πάνω σε ένα κρεβάτι πειραχτωμένο από το διάβολο. Γι' αυτό μόλι χτυπήσει η καμπάνα την Κυριακή, θα μιμηθούμε τας μυροφόρους, οι οποίες λίαν πρωί έτρεξαν στο μνήμα του Χριστού μας για να τον μυρώσουν με τα μοίρα της αγάπης των και με τα δάκρυά του. Και εμείς θα τρέξουμε στην Εκκλησία να μυρώσουμε τον Χριστό μας με τα δάκρυά μας και με τη μετάνοιά μας και με το έλεος του το οποίο μας χαρίζει. Έχω ακούσει ότι σημαίνει μέρα και νύχτα αυτή η καμπάνα και προσκαλεί τους αρρώστους να ιατρευτούν δωρεάν. Αυτό μας το χάρισε και εμάς ο Χριστός μας. Ο Άγιος Γεώργιος, η Παναγία μας, μας ελυπήθηκε και μας έδωκε τη χάρη του από ψηλά και ο κόσμος έρχεται εις τον Άγιο Γεώργιο και όσοι έχουν πίστη εις τον Άγιον και στην Παναγία μας και στον Θεό μας θεραπεύονται και πηγαίνουν στην ευχή του Θεού υγιείς. Ναι, είπε ο Βοσκός, γι' αυτό πηγαίνεις και εσύ εκεί. Δεν μοιάζεις να είσαι άρρωστος, του λέγει. Εγώ όχι, χάρισε στον Θεό, είπε ο στρατής, είμαι πολύ καλά, αλλά πηγαίνω δι' άλλο σκοπό, να πάρω Χριστονέρι. Χάρισε στον Θεό, είμαι υγιής. Όταν σε ρωτήσει κανείς, αδερφέ μου, πώς είσαι, αμέσως θα πεις τη λέξη «Δόξα σοι ο Θεός, καλά είμαι». Δηλαδή αμέσως η δόξα θα αναβαίνει στο θρόνο του Θεού. Δεν θα λέμε τίποτε άλλο. Να προσέξουμε, διότι κάθε μια λέξη που βγαίνει από το στόμα μας την ακούει ο Θεός. Σε ρώτησε ο αδερφός σου, πώς είσαι? «Δόξα σοι ο Θεός, καλά είμαι». Με φυλάει ο Θεός μου και είμαι καλά. Πήγαινε πάρε και δώσ' του με πίστην και θα γιατρευτεί όποιος και να είναι, ό,τι και αν έχει, είπε ο Βοσκός. Είναι μακριά από εδώ η πρωτεύουσα, ερωτά ο στρατής. 4 ώρες περίπου. Τι ώρα είναι τώρα, ξέρεις? Ναι, είπε ο Βοσκός, έχω σημάδι. Είναι η ώρα 9 το πρωί. Έχουμε 3 ώρες ως το βράδυ και μας χρειάζονται 4. Ο Θεός βοηθός. Καλό βράδυ, Βοσκέ, είπε ο στρατής. Στο καλό, είπε ο Βοσκός, ο Χριστός και η Παναγία να είναι μαζί σου. Ήταν ευσεβής ο άνθρωπος αυτός ο Βοσκός, γι' αυτό έστειλε τον στρατήν βοηθόν να έχει τον Χριστόν και την Παναγία. Ευχαριστώ, αδερφέ μου, είπε ο στρατής, ευχαριστώ, και βαδίζουν με βήμα ταχύ, έφτανε σε μισή ώρα εις το Χριστονέρι, εις το Χριστοχώρι. Εκεί ζήτησε και έλαβε ένα φιαλίδιο, ένα μπουκάλι μικρό, το εγέμισε από την πηγή του Χριστού και με βήμα πάλι πολύ γρήγορο ταχύ βήμα εκκίνησε δια την πρωτεύουσα, η οποία φαίνεται ήδη από το λόφον, από το λόφον εκείνον όπου ήταν το χωριό. Εκεί έφτασε περί την δύση του ηλίου. Ενώ δε έτρεχε δια να προφθάσει, είδε εις απόσταση 100 περίπου βημάτων την πύλη του φρουρίου να κλείνει. «Σταθείτε», φωνάζει ο στρατής με την ψυχή στο στόμα. «Σταθείτε». Τίποτε, η πύλη έκλεισε και αυτός έμεινε έξω. Τώρα λέγει, τι να κάνω? Παίρνει μίαν πέτρα και με αυτήν χτυπάει την πύλη, την πόρτα της πύλης
και φωνάζει συγχρόνως με το χτύπημα της πέτρας. Ανοίξετε, ανοίξετε. Ποιος χτυπά φωνάζει από μέσα? Ακούστε μια φωνή με οργήν, ή το σκοπός. Εγώ, απεκρίθη ο στρατής, έρχομαι δια την βασιλοπούλα. Ανοίξετε. Αν είναι το δυνατόν καημένε να ανοιχθεί η πύλη αυτή την ώρα, θα συνελαμβάνεσαι και θα έτρωγες και εγώ δεν ξέρω πόσες, γιατί τολμάς να χτυπάς και να φωνάζεις με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να ανοιχθεί η πύλη μήτε για τη βασιλοπούλα, ερωτά ο στρατής. Σου είπα θα έτρωγες 40 παραμίαν αν άνοιγα την πόρτα. Αφού είδε ο στρατής ότι είναι αδύνατον να ανοιχτεί η πύλη, υπομονή, λέγει εις τον εαυτό του, και ο Θεός βοηθός. Αυτή η αρετή, το χάρισμα το μεγάλο της υπομονής, είναι αυτό το οποίο είχε ο Χριστός μας ως πρώτο σημείο της παντοδυναμίας του. Δόξα τη μακροθυμία σου, Κύριε, δόξαση, λέγει η Εκκλησία μας τη Μεγάλη Πέμπτη. Ο Χριστός ραβδίζεται, κολαφίζεται, εμπτύεται, γεμίζει πληγάς, αίματα, τον υβρίζουν, τον βλασφημούν, τον εμπέζουν, τον συκοφαντούν και εκείνος σιωπά. Και η Εκκλησία μας, βλέπουν αυτήν την υπομονή του Χριστού μας για να μας σώσει, λέγει πάντοτε με φόβον εις τον Θεόν και με ταπείνωση. Δόξα τη μακροθυμία σου, Κύριε, δόξαση. Αυτήν την υπομονή λαμβάνει τώρα ο στρατής ως όπλον. Υπομονή, λέγει, και ο Θεός βοηθός. Αχ, αν δεν με εμπόδιζε ο κατηραμένος ο αγριόχειρος και ο ψευδοερημίτης, θα ήμουν τώρα εις το παλάτι. Κρίμα να μην τους εννοήσω αρχίτερα όταν ότι ήταν δαίμονες, λέγει ο στρατής. Αυτό ήθελαν και αυτοί να με εμποδίσουν και το κατόρθωσαν δι' αυτήν την ημέρα. Αλλά αύριο ποιος θα με εμποδίσει? Ο Θεός βοηθός. Τώρα υπομονή. Και τι κάνει ο στρατής? Προσευχή και αγρυπνία. Αυτό το δώρο το μεγάλο, αδερφοί μου, την προσευχή και την αγρυπνία, είναι αυτό το οποίο έχουν όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Νηστείαν, αγρυπνίαν, προσευχήν, θεία χαρίσματα λαβών, λέγει στους Αγίους οι οποίοι αγίασαν. Νηστεία, αγρυπνία, προσευχή, θεία χαρίσματα λαβών. Εκείνος ο οποίος έχει τούτα τα τρία παίρνει θεία χαρίσματα από τον Θεό. Και υπάρχουν, αδερφοί μου, άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν να αγρυπνήσουν ούτε μίαν ώρα για το Χριστό μας. Θέλετε παράδειγμα? Ενθυμηθείτε την ημέρα της Αναστάσεως. Την ημέρα εκείνη η ώρα 12 χτυπάει η καμπάνα και τρέχει όλος ο κόσμος, και ο πιστός και ο άπιστος, και εκείνοι οι οποίοι δεν ήκουσαν ποτέ για τον Θεό και εκείνοι οι οποίοι ήκουσαν. Πλην όμως τι γίνεται? Μόλις ακούσουν το Χριστός Ανέστη, διασκορπίζονται ως καπνός και εξαφανίζονται ως εχθροί άσπονδοι του Χριστού μας, και δεν θέλουν να γρυπνήσουν ούτε μίαν ώρα. Και το φοβερότερο είναι ότι δεν εργαζόμεθα εμείς οι ιερείς, εμείς οι οποίοι έχουμε θέση ποιμένος, που ποιμένει τα λογικά πρόβατα του Χριστού, δεν έχουμε ποτέ την αξίωση να αρχίσουμε και να παρακαλούμε τα παιδιά του Θεού, όπως μας είπε ο Θεός. Οι ιερείς, λέγει, παρακαλείτε, παρακαλείτε τον λαό μου, λαλήσατε στα όρτα Ιερουσαλήμ. Δεν χρειάζεται ο ιερεύς να κλείνει το στόμα του, πρέπει να παρακαλεί, να παρακαλεί, να παρακαλεί. Παραγγέλλεται ταύτα, λέγει, και διδάσκεται, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Στο σημείο τούτο, όταν εργαστούμε εμείς ιερείς, οι εκκλησίες την ημέρα της Αναστάσεως θα είναι κατάμεστες από τον κόσμο των πιστών. Αλλά δεν γνωρίζει ο κόσμος και νομίζει ότι τελειώνουν τα πάντα με τον Χριστός Ανέστη.
Μίαν ώρα λοιπόν δεν αγρυπνούμε για τον Χριστό μας, τη μεγαλύτερη ημέρα της Ορθοδοξίας, την ημέρα εκείνη όπου αναστήθηκε ο Χριστός μας και έσωσε τον κόσμο. Αγρυπνία λοιπόν, νηστεία λοιπόν και προσευχή. Με αυτά ο στρατής ήταν μαθημένος, δι' αυτόν τον λόγον έμεινε στην προσευχή και την αγρυπνία. Και αφού εκάθισαν κάτω από τη σκεπή της πύλης, έφαγε το λίγο μέρος εκείνο του ψωμιού που του έμεινε και λίγες ελιές που είχε μαζί του και το λίγο κρωμίδι που του έμεινε για να μην μυρίζει το πρωί στο παλάτι, και δεν το απεμάκρυνε από το σακί του, αλλά λέγει μήπως και μπω μέσα, λέγει, και μυρίζομαι το κρεμμύδι, βρωμεί το ιάχνα του στόματός μου. Εις τούτο παρακαλώ θερμός, υπενθύμεσα κι άλλοτε, υπενθυμίζω και πάλι και παρακαλώ, δια να το καταλάβουμε, όταν θα έρθουμε να κοινωνήσουμε, δεν είναι αμαρτία το πρωί να πλύνεις το στόμα σου. Έρχονται ψυχές να κοινωνήσουν και εκείνη τη στιγμή δεν μπορώ να πω τίποτε. Και το στόμα τους δεν είναι πλυμένο. Πρέπει να το πλύνουμε το στόμα μας, να το καθαρίζουμε το στόμα μας, τουλάχιστον από αυτά που μπορούμε, και τα άλλα που δεν μπορούμε με την εξομολόγηση να καθαρίζει το στόμα μας. Αλλά τουλάχιστον αυτό που μπορούμε, να βάλουμε στο στόμα μας νερό. Δεν θα το καταπιείς. Δεν είπα να το καταπιείς. Δεν είναι αμαρτία όμως να πλύνεις το στόμα σου. Και ανοίγουμε το στόμα μας και το στόμα μας μυρίζει φαγητά από την προηγουμένη ημέρα και πάμε να πάρουμε το Χριστό. Δεν είναι καλό αυτό. Σας παρεκάλεσα, σας παρακαλώ, σας υπενθυμίζω και σας το λέγω και πάλι. Το στόμα μας τουλάχιστον να είναι καθαρό από αυτό το φαγητό. Τα άλλα που δεν τα καθαρίζει το νερό, αλλά τα καθαρίζει η εξομολόγηση, εκείνα θα τα πούμε στην εξομολόγηση, για να καθαρίσει η γλώσσα μας και το στόμα μας. Δεν έφαγε λοιπόν το κρεμμύδι ο στρατής, αισθανόμενος ότι θα μπει στο βασιλιά μέσα. Δεν το πέταξε, το άφησε όμως μέσα στο σακούλι του και έτσι εδείπνησε ύστερα από 24 ώρες ακριβώς που έτρεχε μέσα στους δρόμους και στα βουνά για να φτάσει στο παλάτι. Την ημέρα δεν είχε φάγει τίποτε, αλλά δεν είχε και καιρό, ούτε είχε πεινάσει. Τον εβοήθησε ο Θεός, τον ενδυνάμωνε ο Θεός. Παρόλο ότι δεν έφαγε τίποτε, εν τούτης ο Θεός του έδιδε χορτασμόν στην ψυχή του και στο σώμα του δυνάμεις. Σε αυτό το σημείο θα υπενθυμίσω όσους με τη βοήθεια του Θεού σκέπτονται όταν έρθει ο Αντίχριστος και λέγουν τι θα ταΐσω το μωρό μου. Καλά είναι εγώ, λέγει, να μην πάρω από αυτό το, από αυτήν την τροφή που έχει το 666 επά. Το μωρό μου, λέει, και το μωρό σου δεν θα το δώκεις να φάει. Και τι θα γίνει, να το αφήσω να πεθάνει. Εάν θέλει ο Θεός θα πεθάνει. Εάν δεν θέλει ο Θεός δεν αποθνήσει. Μην ξεχνάτε ότι στην Αλγερία όταν έγιναν αυτοί οι κατακλυσμοί, αυτές οι μεγάλες πλημμύρες, επάνω στο νερό ευρέθηκε ένα μωρό 3 ημερόνυχτα, 7 μηνών, χωρίς να πάθει τίποτε. Ποιος το έτρεφε, ποιος του έδιδε και έτρωγε, ποιος το σκέπαζε. Ευχαριστούμε τον Θεό να ελεήσει τον κόσμο. Όταν είδαμε εκείνους τους σεισμούς στην Ιαπωνία, δεν πρέπει εκείνη τη στιγμή να πούμε τίποτε άλλο. Είμαι μόνο, Θεέ μου, λυπήσου τον κόσμο σου. Διότι αυτοί οι σεισμοί και οι καταποντισμοί και οι πλημμύρες και οι πείνες και οι αρρώσκες θα έρθουν προτού έρθει ο Χριστός να κρίνει τον κόσμο. Πάντοτε υπήρχαν, αλλά ένα σημάδι δεν υπήρχε τότε. Ο αριθμός 666. Τότε γίνονται όλα. Πλην όμως τούτος ο αριθμός δεν ενεφανίστηκε. Τώρα αυτή τη στιγμή όπου προχωρήσεις, όπου κοιτάξεις, όπου ακούσεις, υπάρχει ο αριθμός 666. Σας είπα προσέχετε στην αγορά όταν κάνετε αγορά. Προσέχετε από την πεντάλφα την οποία έχουν επάνω όλα τα πράγματα που αγοράζετε. Όταν δείτε την πεντάλφα
είναι ο αριθμός 666 των Εβραίων, τον οποίον έγραψαν με τέτοιο τρόπο και τον έχουν επάνω στα τρόφιμα και τον επλάσαραν στον κόσμο των χριστιανικών. Προσέχετε, το αστέρι αυτό είναι το σήμα των Σιωνιστών και των Εβραίων, είναι το σήμα του Αντιχρίστου, και από αυτά τα τρόφιμα και τα πράγματα δεν θα αγοράζετε. Όταν τα γεμίσουν όλα δεν θα αγοράζουμε τίποτε. Τελειώσαμε, ενώ εδώ αυτό ήταν. Από εδώ και πέρα θα περιμένουμε ένα λεπτό, από λεπτό σε λεπτό την εμφάνιση του Χριστού πλέον. Όταν τα τελειώσουν όλα, όταν τα σφραγίσουν όλα. Και ως επισφράγισμα θα έρθει και η ταυτότητα, αυτή η περίφημη ταυτότητα, την οποία θα παλέψουμε, αδερφοί μου. Θα παλέψουμε τότε, ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Τότε θα φανούν οι χριστιανοί. Τότε θα φανούν όσοι πιστεύουν στον Χριστό. Τότε θα φανούν όσοι θέλουν να γίνουν μάρτυρες. Τότε θα φανούν όσοι θέλουν να εγκαταλείψουν τα πάντα και να πάρουμε τα βουνά. Πλησιάζουμε λοιπόν. Αφού λοιπόν δεν επίνασε ο στρατής που έκανε τόσον κόπο, θα μας φυλάξει και εμάς ο Θεός, και με λίγο Άγιο Ευχέλαιο στο στόμα μας και με λίγα χόρτα από τα βουνά θα περνούμε, και με τις χελώνες θα τρώμε και τις χελώνες. Οι χελώνες, να έχετε υπόψη ότι οι χελώνες τρώγονται. Οι χελώνες τρώγονται. Οι χελώνες τρώγονται και κάνουν και ωραίαν σούπαν. Και να έχετε υπόψη ότι και μόνο μια χελώνα να μας δώσει, αυτό είναι αρκετό. Όσοι θα μείνουν με τον Χριστό θα τους δίδει ο Χριστός. Και λίγα χορταράκια και ένα κρεμμυδάκι είναι αρκετό. Έχει ο Θεός. Ούκε πάρτο μόνον ζήσετε άνθρωπος, είπε ο Θεός, αλλεν παντί ρήματι εκπορευωμένο εκ στόματος Θεού, ώστε θα χορτάνουμε και αναγνώσκονται στην Αγία Γραφή. Γι' αυτό θέλει να βάλει τον πομπόν αυτόν ο Αντίχριστος στο δεξί χέρι και στο μέτωπο, δια να ελέγχει πού θα πάμε. Και εκείνους που είναι στα βουνά, και εκείνους που είναι μέσα στα ασπήλαια, και εκείνους που είναι μέσα στα δάση, αυτοί θα τα ελέγχουν και θα γνωρίζουν πού ευρίσκονται οι πάντες. Αλλά είπαμε ότι μία ζωή έχουμε. Μίαν ζωή. Ψυχήν την έχουμε αθάνατην, τη ζωή την έχουμε πρόσκαιριν. Γι' αυτό και τα ζώα δεν έχουν ψυχήν. Ο γάτος και ο σκύλος που λατρεύουν σήμερα οι ζωολάτρες δεν έχουν ψυχήν αυτά. Έχουν ζωή. Ζωή σημαίνει ζω, περπατώ, κινούμε. Όταν το αρνί το σφάξει ο σφαγέας και το πάρει στην αγορά για να το αγοράσεις να φάεις, τη στιγμή εκείνη το αρνί αυτό δεν είχε ψυχή. Δεν είχε ψυχή. Είχε ζωή. Έφυγε η ζωή του. Τελείωσε, ενώ εκεί ήταν ο προορισμός του. Γι' αυτόν τον λόγο εμείς έχουμε ζωή που ζούμε. Τη ζωή αυτή θα τη χάσουμε σε μια στιγμή που θα έρθει ο θάνατος. Η ψυχή όμως που εσταυρώθηκε ο Χριστός για να μας σώσει δεν χάνεται. Φεύγει από τον κόσμο τον πρόσκαιρο και πηγαίνει στον κόσμο των αληθινών. Φεύγει από τα μάτια και πηγαίνει στα αιώνια. Φεύγει από τα πρόσκαιρα και πηγαίνει εις εκείνα τα οποία δεν φθήρονται, τα άφθαρτα. Δι' αυτόν τον λόγο αγωνιζόμεθα, δι' αυτόν τον λόγο προσπαθούμε και αγωνιζόμεθα και κάνουμε το καλό, δια να βρούμε καλό, αν μας αξιώσει ο Θεός και μας ελεήσει. Δι' αυτόν τον λόγο, αδερφοί μου, την ζωή μας θα την έχουμε δια των θάνατων, διότι χωρίς τον θάνατο δεν ενωνόμεθα με τον Χριστό που αγαπούμε. Είπεν εκείνος ο οποίος με αγαπά, λέγει, θα πεθάνει και θα έρθει κοντά μου. Δηλαδή είναι το γεφύρι που θα πάμε κοντά στον Χριστό. Όσοι αγαπούν τον Χριστό θα περάσουν από το γεφύρι του θανάτου δια να ενωθούν με τον Χριστό. Και η Παναγία μας που αγαπούσε τον Υιόν της δεν απέθανε. Αλλά και ο Χριστός μας ο ίδιος δεν απέθανε για να μας σώσει. Ζητούμε εμείς να μείνουμε αθάνατοι? Είναι δυνατόν ποτέ? Και εκείνοι οι οποίοι θα είναι την τελευταία στιγμή που θα έρθει ο Χριστός για να κρίνει τον κόσμο, και εκείνοι οι άνθρωποι θα πεθάνουν, αν δεν ρυπεί ο φθαρμού,
θα μεταβληθεί το θνητό σώμα, το φθαρτό σώμα σε άφθαρτο και αυτός είναι ο θάνατος ο οποίος θα γίνει. Ερρυπεί ο φθαρμού, χωρίς να το καταλάβουν, όπως στέκονται θα μεταβληθούν σε πνεύματα, σε πνευματικούς ανθρώπους. Δεν θα υπάρχει σάρκα. Στον άλλο κόσμο ακριβώς αυτό ρώτησαν οι Σαδδουκαίοι εκεί τον Χριστό. Όταν πεθάνει, λέγει, και πάει στον άλλο κόσμο η γυναίκα αυτή την οποία είχαν και οι 7 αδερφοί, τι θα είναι. Και απήντησε ο Χριστός ότι στον άλλο κόσμο δεν θα υπάρχουν σώματα τα οποία θα ζητούν αυτά που ζητούν εις τούτο τον κόσμο. Θα υπάρχουν τα άτομα, θα υπάρχει το σώμα τους, αλλά το σώμα θα είναι άειλον, θα είναι πνευματικόν. Δεν θα έχει ανάγκη από τα σουβλάκια και από τις πίτες και από τις πίτσες και από τις αηδίες που έχουμε τώρα. Εκεί ούτε τρώγουν ούτε πίνουν, λέγει, ούτε έχουν σκέψεις άλλες αμαρτωλές. Εκεί είναι Θεός πλέον, Θεός αληθινός, και όσοι θα είναι με τον Θεό θα είναι όπως ο Θεός. Ακολούθως λοιπόν, ο στρατής εσηκώθη το πρωί, επροσευχήθη την συνήθι, μάλλον βρισκόμεθα στο βράδυ, εσηκώθη, έκανε την προσευχή του, απήγγειλε το απόδειπνο, το οποίο ήξευρε εξτήθους, λέγει, το ήξευρε να παίξω το απόδειπνο. Μετά από αυτό ενεθυμήθη την εορτή του και είπε, άλλοτε αυτήν την νύχτα είχα πάλι αγρυπνία, αλλά κατά κόσμον αγρυπνία, στην οποία, καθώς έμαθα χθες τη νύχτα, ο δαίμον της Φιλιδονίας λαμβάνει ικανόν μέρος. Υπάρχει αγρυπνία Χριστού, υπάρχει και αγρυπνία του δαίμονος. Ενθυμηθείτε την πρώτη του χρόνου που σας είπα ότι στον Άγιο Γεώργιο έχουμε αγρυπνία. Και όσοι θέλουν να αγρυπνήσουν με τους αγγέλους θα έρθουν στον Άγιο Γεώργιο. Όσοι θέλουν να αγρυπνήσουν με τους δαίμονες θα είναι στην τηλεόραση. Και εξεχώρησε ο κόσμος. Άλλος έμεινε με τους δαίμονες, άλλος έμεινε με τους αγγέλους. Δικαίωμά τους. Και οι μεν και οι δε. Να κάνουν ό,τι τους φωτίσει ο Θεός. Απόψε έχω αγρυπνία με τον Χριστόν, λέγει ο στρατής, στην οποία ο πονηρός καμία ανεργασία δεν έχει. Και αυτό πρέπει να κάνω. Και προσευχήθην εκτενώς δια την βασιλοπούλαν την ζωήν, ακολούθως έψαλεν εκκλησιαστικά άσματα και τελευταίον είπε την αιωθινή προσευχή έως ότου να ξημερώσει. Έμεινε άγρυπνος δηλαδή όλο το βράδυ. Όταν δε ίνιξεν η πύλη του φρουρίου, εισήλθε πρώτος στην πόλη και το πρώτον το οποίο απήντησεν ήταν ένας γαλακτοπόλης και τον ερώτησε, πώς είναι η βασιλοπούλα, τι άκουσες? Πώς να είναι, απήντησε ο γαλακτοπόλης περίλυπος. Τι να ακούσω, τα ίδια. Όλοι λένε πως θα πεθάνει σήμερα. Ψυχομαχάει. Κρίμα στη βασιλοπούλα, κρίμα στον άγγελο, είπε ο γαλακτοπόλης. Θα γίνει καλά, είπε ο στρατής. Δεν θα αποθάνει. Να δώσει ο Θεός, απήντησε ο γαλακτοπόλης, μα δεν πιστεύω. Οι γιατροί την απεφάσισαν και δεν πηγαίνουν πια στο παλάτι, ούτε τους προσκαλούνε οι βασιλείς. Τι να κάνουν, δεν μπόρεσαν να κάνουν τίποτε. Είναι φοβερό πράγμα. Στα καλά καθούμενα, κορίτσι χαριτωμένο, χρυσόκαρδο, γερό, κατάγερο, να πέσει με το κεφάλι και να πεθάνει σε 2 μέρες μέσα, είναι για να τρελαθεί κανένας, λέγει ο γαλακτοπόλης. Τι ψεύτικος κόσμος, και βασιλέας να είσαι, τίποτε δεν είσαι. Ναι, αδερφοί μου, μην ξεχνάτε, όταν ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος, ο οποίος εκυβέρνησε σχεδόν όλον τον κόσμο, προσπαθούσε να πλησιάσει ένα σοφόν της τότε Ελλάδος, της Ελλάδος της ειδωλολατρίας. Αυτός ήταν ο Διογένης. Ο Μέγας Αλέξανδρος προσπαθούσε να τον πλησιάζει αυτόν τον σοφόν άνθρωπον για να παίρνει διδάγματα. Μίαν ημέραν τον εγύρευε δεξιά και αριστερά για να έβρει πού είναι ο Διογένης. Του είπαν ότι είναι στο νεκροταφείο. Επήγε λοιπόν ο Μέγας Αλέξανδρος στο νεκροταφείο και τον βρήκε τον Διογένη πάνω σε ένα βουνό από νεκροκεφαλές. Και για να τον πειράξει, του λέγει, πάλι εδώ, του λέγει, τι κάνεις, του λέγει. Γύρισε ο Διογένης, τον είδε τον Μέγαν Αλέξανδρο, εγέλασε και του λέγει, τι κάνω,
Ψάχνω, του λέγει, να βρω το κεφάλι του πατέρα σου, του Φιλίππου, αλλά δεν το βρίσκω, του λέγει. Είναι όλα όμοια. Ναι, αδερφοί μου, αυτός είναι ο άνθρωπος, πλούσιος και πτωχός, βασιλιάς και παίνησης των δρόμων, όλοι θα αποθάνουμε. Και τα κεφάλια μας είναι τα ίδια, νεκροκεφαλές σοριδών. Κρίμα στη Βασιλοπούλα, κρίμα, τι φαρμάκι που θα πιούνε οι γονείς της και τι πίκρα που θα πάρει όλο το έθνος, είπε ο Γαλακτοπόλης. Θα γίνει καλά, είπε και πάλι ο στρατής, δεν θα αποθάνει, και εξακολούθησε τον δρόμο του. Μέγα πένθος κατήχεν όλη την πόλη. Εις όλα τα πρόσωπα εφαίνεται το λύπη. Μετά 10 περίπου λεπτά ο στρατής ευρέθη πρώτων ανακτόρων, έξωθεν των οποίων πολλοί άνθρωποι ανέμενον να ακούσουν τη θλιβεράν αγγελία του θανάτου της ζωής. Καλημέρα, σκοπέ, λέγει προς τον φρουρόν, και ζητεί να εισέλθει. Πίσω, του λέγει ο φρουρός, εμποδίζον την είσοδον του στρατή. Άφησε με, σκοπέ, σε παρακαλώ, άφησε με για το καλό το δικό σου. Πρόκειται περί της σωτηρίας της Βασιλοπούλας. Με εννοείς, τι σου λέγω, λέγει ο στρατής. Πίσω, του λέγει και πάλι ο σκοπός εντονότερον, και πρόταξε το όπλο του. Τι τρέχει, ρωτά, έσωθεν ο αξιωματικός της φρουράς. Αυτός εδώ ο χωριάτης, δεν ξέρω, φρενοβλαβής είναι, ζητεί να εισέλθει δια της βίας στο παλάτι. Ναι, αδερφοί μου, μας το είπε ο Θεός, ότι για μένα θα σας πούνε ότι είστε τρελοί, θα σας πούνε ότι είστε καθυστερημένοι, θα σας πούν όλες τις ύβρις που έχει ο κόσμος. Μακάρι εστέ όταν ονειδήσω συνημάσει άνθρωποι και διώξωση και ύποση παν πονηρών ρήμα εναντίον σας, λέγει, ένεκεν εμού και του Ευαγγελίου. Να είστε μακαρισμένοι. Σε αυτό το σημείο ακριβώς ο στρατής παίρνει τώρα τον μακαρισμό από τον Θεόν. Ζητεί λοιπόν ο στρατής αυτός ο χωριάτης, λέγει ο σκοπός, να μπει με βία. Εκείνη τη στιγμή ο στρατής, αφού άκουσε τα σύβρις ότι είναι φρενοβλαβείς, διότι όσοι θέλουν να κάνουν το θέλημα του Θεού τους λέγουν ότι είναι τρελοί, ερωτούν και κάπου, μου είπαν, σε έναν ναό που υπήρχε ένας ιερεύς εκεί και έκανε το καθήκον του, είπαν, τι κάνει εκείνος ο τρελός με εκείνους τους τρελούς? Και απήντησε ο ιερεύς, τρέλες. Τι να κάνει. Αυτό είναι. Πολύ καλά απήντησε. Ο παλαβός, λέγει, τι κάνει. Παλαβομάρες, είπε ο ιερεύς. Αυτό κάνει. Γι' αυτό μην νομίσετε, αδερφοί μου, ότι τα πράγματα δεν έχουν ουσία. Ό,τι είπε ο Χριστός, γίνονται όλα σήμερα. Κύριε αξιωματικέ, λέγει ο στρατής, παρουσιαστής ενώπιον, άφησε με, σε παρακαλώ, να εισέλθω. Πρέπει να σωθεί η Βασιλοπούλα. Έρχομαι για αυτόν τον σκοπό. Δεν ενδιαφέρεσαι, κύριε αξιωματικέ, δια τη ζωή της Βασιλοπούλας? Άφησε με, σε παρακαλώ. Είσαι γιατρός, είπε αξιωματικός, παρατηρών αυτόν από τις κεφαλής μέχρι των ποδών με περιέργεια και ειρωνία. Οι ιατροί έπαυσαν να έρχονται, ώστε μεταβολή και πίσω. Εάν παρουσιαστεί κανένας φτωχός σε κανένα υπουργείο, τον κοιτάζουν αφιψηλού από πάνω μέχρι κάτω, κάνουν ένα γέλιο ειρωνικό και του λέγει, άντε άδειαζε μας τη γωνιά, άφησε μας ήσυχους. Και αυτό το πλάσμα μπορεί να έχει μεγάλη ανάγκη, πολύ μεγάλη ανάγκη. Αλλά η ειρωνία που βλέπουν τον φτωχόν άνθρωπο σήμερα, οι κοσμικοί, αυτοί που κρατούν τα ηνία, αυτοί που κυβερνούν, είναι φοβερό το πράγμα, αδερφοί μου. Αν δεν πας, θα πάθουμε σαν τον Ναστραδίχωτια. Ξέρετε, ο Ναστραδίχωτιας τι έκανε? Επήγαινε και κάθεσε σε ένα τραπέζι, αλλά δεν εφόρεσαν τα ρούχα του τα επίσημα. Όταν κάθεσε δεν του έδωσαν καμία σημασία. Λέγει, έτσι είστε. Στράφηκε να πήγε πίσω, φόρεσε τα ρούχα του τα επίσημα και έρθε και κάθισε στο τραπέζι. Μόλις κάθισε, αμέσως ήρθε να το σερβίρουν
ήρχεσαν να του προσκομίζουν τα ωραία τα φαγητά, ήρχεσαν να τον φιλοφρονούν και πολλά και διάφορα. Και τι έκανε αυτός? Μύθι είναι, σοφά διδάγματα. Άρχισε με το μανίκι και έκανε αυτή την κίνηση. Φάε, έλεγε, φάε. Ποιος να φάει, έλεγαν. Τα ρούχα, λέγει, να φάνε τα ρούχα. Γιατί? Διότι προηγουμένως ήμουν εδώ και δεν μου δώσατε σημασία, λέγει, και τώρα που φόρεσα τα ρούχα, λέγει, μου δώσατε σημασία. Αυτό είναι και μέσα στα υπουργεία. Όταν πάει κανένα φτωχός και είναι ρακέντητος, δεν του δίδει κανείς σημασία. Αν πάει κανείς κουστομαρισμένος εκεί και με κανένα καπέλο, τότε θα του δώσω σημασία. Αυτός είναι ο κόσμος, αδερφοί μου. Και ο στρατής αυτή τη στιγμή τον είδε ο φρουρός εκεί, του λέει, είσαι γιατρός? Αφού τον είδε από πάνω μέχρι κάτω μεταβολή, του λέγει, πίσω. Εγώ δεν είμαι γιατρός, απήντησε ο στρατής. Ο Χριστός είναι ο ιατρός. Φωνάζει με δύναμη ο στρατής, με όση δύναμη είχε. Αυτός θα σώσει τη βασιλοπούλα και μάλιστα αμέσως. Και έδειξε το μπουκαλάκι με τον αγιασμό. Τι είναι αυτό, είπε ο αξιωματικός. Είδωρ ζων. Ο λίγες σταγόνες από αυτό και η βασιλοπούλα αμέσως θα σηκωθεί από την αρρώστια της και θα περπατήσει. Είναι λοιπόν το αθάνατο νερό του παραμυθιού, του λέγει, και ήρθες να αναστήσει με αυτό τη βασιλοπούλα? Φτωχέ μου χωρικέ, δεν έχεις μυαλό καθόλου, του λέγει. Κύριε αξιωματικέ, δεν επιτρέπεται εις χριστιανών και μάλιστα αξιωματικών να λέγει ότι το είδωρ το ζών το οποίο πηγάζει εκ της πίστεως του Χριστού είναι παραμύθι. Δεν είπαν αυτό, χωρικέ, του λέγει, δεν ειρωνεύω με τα θεία. Παράτα με, του λέγει, αλλά ειρωνεύω με εσέν ο οποίος παρουσιάζεσαι σε αυτήν μάλιστα την κατάσταση με την αξίωση να επισκεφθείς την αποθνίσκουσαν βασιλοπούλα και να τη σώσεις. Σου είπα και προηγουμένως, του λέγει, δεν θα τη σώσω εγώ. Ο Χριστός θα τη σώσει. Γι' αυτό ο Χριστός νικά ή ο στρατής. Ο Χριστός, του λέγει, θα νικήσει. Θα σώσει τη βασιλοπούλα και όχι εγώ. Εγώ είμαι ένα απλούν όργανο της Θείας Χάριτος. Μη με εμποδίζετε λοιπόν, διότι αμαρτάνετε. Αυτό το είχα επαναλάβει πολλές φορές, αδερφοί μου, για τα παιδιά τα άρρωστα τα οποία έρχονται στον Άγιο Γεώργιο. Στον Άγιο Γεώργιο όταν έρχεστε δεν θα έρχεστε για τον ιερέα. Θα έρχεστε για τον Χριστό. Δεν θα έρχεστε για τον βασιλέα. Δεν θα έρχεστε για τον στρατιώτη. Θα έρχεστε για τον βασιλέα. Ο ιερεύς παρακαλεί τον Θεό. Παρακαλεί, προσεύχεται για την ειδική σας υγεία. Όταν λέγεται θα πάω για να με θεραπεύσει ο τάδε ιερεύς, τότε δεν θεραπεύεστε. Γι' αυτό προσέχετε τα λόγια, προσέχετε την καρδιά σας μέσα, προσέχετε πώς κινάτε από το σπίτι σας για να έρθετε εις μίαν εκκλησία. Θα πάω στην τάδε εκκλησία που ο ιερεύς προσεύχεται. Τίποτε άλλο. Τίποτε άλλο. Δεν θεραπεύει, προσεύχεται ο ιερεύς. Εκείνος που θεραπεύει είναι ο Χριστός διαμέσω του ιερέως, διαμέσω του λειτουργού του. Ο Θεός θεραπεύει πάντοτε. Άκουσε, χωρικέ, του λέγει ο αξιωματικός, σοβαρός. Καταρχάς σε υπέθεσα παράφρονα. Ύστερα από λίγο τολμηρών αγύρτην, αυτά τα οποία ακούμε καθεκά στην ημέρα, αδερφοί. Ποιος είναι εκείνος, λέγει, αγύρτης είναι. Και τι κάνει, λέγει, κοροϊδεύει τον κόσμο. Και τι κάνει, τον κοροϊδεύει ο κόσμος. Αυτά ακούμε. Και τώρα παρατηρώ ότι ούτε το έναν είσαι ούτε το άλλο, αλλά χριστιανός με πίστη θερμή, του λέγει ο αξιωματικός. Αρκεί τούτο για να γίνει ό,τι επιθυμείς, μόνον τούτο γίνεται ό,τι επιθυμείς. Η πίστη βέβαια είναι θαυματουργός, αλλά έχεις τόση πίστη με την οποία να σώσεις εσύ σχεδόν μία νεκράν. Αν αποτύχεις δυστυχισμένε, θα αποκεφαλιστείς. Και τώρα, αφού το άκουσες τούτο, έχεις την ελευθερία αν θέλεις να φύγεις ή να μείνεις. Να φύγω μη γέννητο, λέγει ο στρατής.
αποκεφάλισέ με αυτήν τη στιγμή, κρέμασέ με, θανάτωσέ με, όπως θέλεις. Εάν δεν γίνει όπως λέγω εγώ, του λέγει, εν τόσο λίγο καλά, τότε κόψε με το κεφάλι. Προσέχετε την πίστη που έχει ο στρατής. Έχουμε τέτοια πίστη? Αυτή ζητεί ο Θεός. Λέγει πάντα δυνατά το πιστεύοντι. Όποιος, λέγει, ο Θεός μου ζητήσει κάτι, λέγει, και πιστεύει σε με, πάντα δυνατά το πιστεύοντι. Δηλαδή αν έχεις πίστη, όλα γίνονται. Περίμενε λοιπόν, είπε ο αξιωματικός, και αφού εισήλθεν ειδοποίησε τον υπασπιστήν της ημέρας, αυτός δε τον βασιλέα, και ο βασιλιάς απελπισμένος είπε, ας έρθει. Εκείνη τη στιγμή όταν του τα είπαν όλα του βασιλιά, λέγει, ας περάσει. Μετά 10 λεπτά επιστρέφει ο αξιωματικός και λέγει στο στρατή. Πέρασε, του λέει. Ο στρατής, ακούσας την πρόσκληση, εξάγει ευχαριστήριων στεναγμών από το στήθος του, αποκαλύπτεται, κάνει το σημείο του σταυρού και μετά παλμών καρδίας ακολουθεί τον αξιωματικόν, χτυπάει η καρδιά του και φτάνει με αυτόν εις τον κοιτώνα όπου ήταν το κρεβάτι της βασιλοπούλας, η οποία ήσαν ή το έτοιμοι να αποθάνει. Εις την χρυσήν εκείνην κλίνην της ασθενούς εκάθιτο ο βασιλιάς και η βασίλισσα, σκυθροποιεί, καταβεβλημένη από τη λύπη και από την αϊπνία επάνω στο παιδί τους. Εις όλο το ανάκτορο βασιλεύει άκρα σιγή και λύπη. Όλοι φαίνονται δακρυσμένοι. Νομίζει κανείς ότι αυτά τα άψυχα αντικείμενα αισθάνονται τη λύπη για το θάνατο της βασιλοπούλας. Η είσοδος του στρατή προξενεί σε όλους απορία μεγάλη. Ουδέποτε παρουσιάστη το σάφτη αντίθεσης επί του αυτό στο ίδιο μέρος. Γεωργός τσαρουχοφόρος με τα τσαρούχια και την σακούλαν εις τον όμον του μέσα σε ένα βασιλικό κοιτώνα, μέσα σε ένα δωμάτιο που κοιμάται η βασιλοπούλα. Ποια και πόσα όργανα και μέσα μεταχειρίζεται η θεία πρόνοια προς εκτέλεση των θείων αυτής βουλών και αποφάσεων, αδερφοί μου. Χωρικός, ευτελής, άσημος, άγνωστος, έρχεται να σώσει εν το ονόματι του Ιησού Χριστού την βασιλοπούλαν που ήταν ετοιμοθάνατος. Ο στρατής εκείταξε δεξιά και αριστερά, εδόξασε μέσα του τον Θεόν που ποιεί θαυμάσια μόνος. Ύστερα ήρθε ενώπιον του βασιλέως, έκανε μετάνοιαν καθώς ενώπιον της βασιλίσσης και εστάθη σιωπών. Πώς ονομάζεσαι, χωρικέ, ερωτά ο βασιλιάς. Στρατής αποκρίνεται, υποκλεινόμενος, δούλος του Θεού και πιστός υπήκοος της μεγαλειότητός σου. Δύνασε να βεβαιώσεις ότι ήκουσα για σένα. Μάλιστα, μεγαλειότατε, με τη δύναμη και την χάρη του Θεού. Βλέπεις την βασιλοπούλα που πάσχει? Μάλιστα, μεγαλειότατε. Εθεράπευσες άλλον κανέναν εις τη αυτήν κατάσταση? Εγώ ουδένα. Η χάρις του Θεού πολλούς. Πιστεύεις ότι η χάρις του Θεού θα σώσει και την βασιλοπούλα? Ναι, μεγαλειότατε, δια τούτο ήρθα. Εμπρός λοιπόν. Αλλά δυστυχία, ω δυστυχία μου, απέθανε. Η απεσία λέξης διεδόθη αμέσως και επανελήφθη υπομυρίων στομάτων. Εκείνη τη στιγμή ο βασιλιάς είπε ότι πέθανε η κόρη του. Απέθανε, απέθανε η βασιλοπούλα μας, απέθανε. Πέθανε, πάει, δεν γλίτωσε, κρίμα, κρίμα. Οικούετο εις όλην την πόλη. Έκλειον πολύ τα καταστήματά των εις ένδειξην πένθους και ολοφύρον το οι άλλοι. Άμα εξεψύχησε η βασιλοπούλα, η βασίλισσα λιγοθύμησε και έπεσε σαν ένα κομμάτι ξύλο, έλεγε ένας και έκλαιε. Ο βασιλιάς έκλαιγε σαν μωρό παιδί και κατέλαβε τη θέση της βασιλίσσης, έλεγε άλλος. Η τροφός έτρεξε και αυτή που έδιδε το φαγητό στη βασιλοπούλα να πέσει από το παράθυρο και την έπιασε ένας τρίτος. Δεν την πρόφθασαν, σκοτώθηκε, επρόσθεσε έτερος, εκείνη η οποία έδιδε το φαγητό στη βασιλοπούλα. Ο αξιωματικός της φρουράς έσυρε το ξύφος του και αυτοκτόνησε, είπε ένας άλλος.
Ο υπασπιστής της ημέρας παρεφρόνησε και ο άλλος έλεγε άλλο και έκαστος επρόσθεσεν εις ό,τι οίκουε και τα δικά του, της ειδικής του φαντασίας τα γεννήματα και οικούοντο πλήστε όσε μυθοπλασίε μέσα εις την πόλη. Και ξέρετε ποιος την αποτελείωσε? Ένας ζευγάς τσαρουχάς που πήγε να τη γιατρέψει. Έριξαν στο στρατήν το φταίσιμον ότι αυτός την πέθανε. Και οι τσαρουχάδες φέρανε για τη βασιλοπούλα, φέρανε και του τσαρουχάδες για τη βασιλοπούλα, μη χειρότερα. Δεν τον φέρανε, πήγε μόνος του. Μάλιστα ο σκοπός ο καημένος δεν τον άφηνε με κανένα τρόπο και του πρότεινε και τη λόχη με το όπλο. Μα ο αξιωματικός της φρουράς τον άφησε. Τι να σου κάνει ο σκοπός? Ήμουν και εγώ εκεί και είδα και άκουσα με τα μάτια μου και με τα αυτιά μου αυτά που σας λέω. Σε τι του βασίστηκε ο αξιωματικός του τσαρουχά και τον άφησε να περάσει? Σε τι? Είπε πως έχει το αθάνατο νερό και του έδειξε ένα μπουκαλάκι και τον άφησε. Αθάνατο νερό και το πίστεψε? Αθάνατο σε τέτοια χρόνια? Αυτά τα οποία έχουμε σήμερα, αδερφοί μου, που μας κοροϊδεύουν. Δίδομαι το Άγιο Ευχέλαιο για να γίνεις καλά και απαντά η άπιστη νοσοκόμα. Τι είναι αυτό? Πέταξε το. Διότι το βλέπει κοντά στο κομωδινάκι του αρρώστου και το πιάνει και το πετάει το Άγιο Ευχέλαιο. Δεν πιστεύει. Ο άρρωστος κοιμάται και αυτή το αρπάζει και το πετάει. Δεν το σέβεται. Αυτό είναι το οποίο συμβαίνει και σήμερα, αδερφοί μου, σε τέτοια χρόνια. Το πίστεψε, το πίστεψε. Μερικοί είναι μωρό πίστευτοι και ό,τι ακούσουν το πιστεύουν. Α, ο καημένος γι' αυτό σκοτώθηκε. Κρίμα, καλύτερα να μην πιστεύει κανείς σε τίποτε. Έλεγε ο άλλος για τον φρουρόν που ετράβηξε το σπαθί και αυτοκτόνησε. Α, τον παλιό τσαρουχάν, αφού σκότωσε τη βασιλοπούλα, σκότωσε και τον αξιωματικό. Ποιος ξέρει τι φωνιάς είναι? Θα είναι κανένας ληστής, θα το μάθουμε αργότερα. Ληστής ήτο και έκανε το γιατρό. Ως εδώ σταματήσαμε. Ως εδώ σταματήσαμε, αδερφοί μου. Για να δούμε την ερχομένη Τετάρτη, η ώρα 6.30 ακριβώς, το τι συνέβηκε. Υπομονή λοιπόν, ως την ερχομένη Τετάρτη, σύνθημα: ο Χριστός νικά ή ο στρατής. Ιησούς Χριστός νικά. Αυτό είναι το σύνθημά μας έως την ερχομένη Τετάρτη. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Κοίτατε Χριστέ, Ιησού μακρόθυμε, τα της ψυχής μου θεράπευσο τραύματα. Ιησού και γλυκάνον την καρδία μου πολύ ελευθερώνε. Ιησού σωτήρ μου, ειν αμεγαλήνωσε σωζόμενο. Ιησού γλυκύτατε Χριστέ, Ιησού διάνοιξον της μετανοίας μη πύλας φιλάνθρωπε, Ιησού και δέξε με ξύ προσπίπτοντα και θερμός εξετούμενον. Ιησού σωτήρ μου των πλημελημάτων την συγχώρηση. Ιησού γλυκύτατε Χριστέ, Ιησού εξάρπασον εκ της χειρός του δολίου βελίαρνε. Ιησού και πίσον δεξιόν παραστάτη της δόξης σου. Ιησού σωτήρ μου, μοίρασε βονή μου λυτρωσάμενο.
Υπέρ Αγία Θεατό και σώσον ημάς, Ιησούν γέννησα σαν Θεόν, Δέσποινα δυσόπισον, υπέρ Αχρίων οικέτων πανάκραντε, όπως της κολάσεως τες πρελίες σου λυτρωθόμεν αμόλυντε. Είμαι μολυσμένη, δόξης αηδίου απολαύσαντε. Μακρόθυμε Ιησού γλυκύτατε πολύ ελεύ. Υπόδεξε των δούλων σου Ιησού μου προσφύπτοντα συν δάκρυσιν Ιησού μου και σώσον Ιησού μου μετανοούντα και της γέννης με, μόνε μακρόθυμε Ιησού γλυκύτατε πολύ ελεύ.